Στεφάνο και στο lesbospost.gr, γιατί πλέον το αστυνομικό τμήμα της Λέσβου στεγάζεται, βλέπετε. Τι? Στο αντίσκηνο αυτό, το αστυνομικό τμήμα. Όχι, δεν γίνεται. Να ήταν το μόνο. Το έχετε ξαναδεί αυτό, κύριε Μούγιο. Υπάρχουν και πολλά άλλα τέτοια. Αυτό είναι το αστυνομικό τμήμα, κύριοι. Ναι. Κοιτάξτε. Αυτό είναι το αστυνομικό τμήμα στη Λέσβο. Να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, τον Γιώργο Στεφάνο. Γιώργο Στεφάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Μυτιλίνη. Είναι ένα τμήμα του αστυνομικού τμήματος του Πλωμαρίου Λέσβου, όχι της Λέσβου. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες οι οποίες αντλήσαμε από την αστυνομική ηγεσία εδώ της Λέσβου. Η συγκεκριμένη σκηνή έχει στηθεί εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, από περίπου τις 29 Νοεμβρίου, όταν και έγινε μεγάλη κατολίθηση το Πλωμάρι, όπου και γκρεμίστηκαν πάρα πολλά σπίτια. Οι αστυνομικοί που διαμένουν μέσα στη σκηνή μέσα σε βάρδιες είναι αποσπασμένοι από τη Μυτιλίνη εκεί με σκοπό την φύλαξη τμήματων των οικειών αλλά και στις περιοχές των κατοίκων οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στις περιοχές τους. Αυτό που θέλει να εντύπωση είναι ότι στο Πλωμάρι υπάρχει αστυνομικό τμήμα, υπάρχει ένα δικτύριο αστυνομικού τμήματος το οποίο πληροφορείς αναφέρω ότι δεν χωράει τα άτομα που έχουν αποσπαστεί εκεί και έτσι η ηγεσία εδώ αναγκάστηκε να στήσει μια μεγάλη σκηνή να αποσταθούν οι άνθρωποι από την βροχή. Καθώς τελευταίες μέρες βρέχει συνεχόμενα στη Λέσβο, είτε στη διαστήματα, είτε συνεχόμενα όπως και σήμερα βρέχει εδώ στη Λέσβο συνεχόμενα. Συγχωρείτε, αυτό αν ανέβει στο διαδίκτυο θα γίνει αύριο το πρωί viral. Από το lesbospost.gr που έχουμε και τον κύριο Στεφάνο, έχει ανέβει ήδη στο διαδίκτυο και πραγματικά... Σε όλο τον κόσμο θα γελάνε. Ειλικρινά, ένας θα το πάρει χαμπάρι αυτά από το Reuters, την Deutsche Welle, κάπου. Θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλι. Ούτε στη Ζιμπάμπουε δεν γίνονται. Στο Τσαντήρι. Είναι δυνατόν. Στο αντίσκηνο οι αστυνομικοί θα τρελαθούμε. Εγώ δεν το είδα, Φίλιππε, προηγουμένως. Το θέμα δεν πρόλαβα να ασχοληθώ και πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα από αυτά που. Γιώργο Στεφάνο, άρα μας λες. Έγινε από αστυνομικό του Πλωμαρίου, το αποσπασμένο αστυνομικό που είναι στο Πλωμάρι, ο οποίος πλέον έχει φτάσει απόγνωση καθώς τις τελευταίες μέρες του βρέχει συνεχόμενα. Η σκηνή δεν μπορεί να συγκρατήσει ούτε τα βρόχινα νερά, έχει μπει νερό μέσα. Τους έχουν διαθέσει κάποιες καρέκλες όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε. Απλώς να κάθονται και να κάνουν την πυροβολία τους στις οικίες οι οποίες είναι καταστραμμένες μετά από την κατολίσθηση. Μάλιστα. Κύριε Στεφάνο, συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν βρέθηκε κάποιο εκεί να δώσει ένα ίδρυμα εκεί πέρα στην αστυνομική. Ή ένα κοντέινερ, αφού έχει πάει η ζημιά. Έστω το κοντέινερ, το καλή τη σκηνή. Τσαντήρ Μαχαλά. Τσαντήρ Μαχαλά, μια αστυνομία μα. Με το ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνουν αυτά σήμερα να πούμε. Καλό είναι η πολιτική ηγεσία να φροντίσει άμεσα να αποκαταστοποιηθεί το θέμα. Διεθνώ ρεζίλια γίνουμε. Συγγνώμη, εγώ ακόμα δεν τολμώ να το πιστέψω. Γιώργο Στεφάνο, οι αστυνομικοί τι λένε για αυτή την κατάσταση. Είναι τραγική κατάσταση. Όπως σας είπα και πριν, την καταγγελία αναγκάστηκε να την κάνει αστυνομικός, ο οποίος είναι αυξωσμένος στο Πλωμάρι, καθώς οι τελευταίες μέρες βρέχει συνεχόμενα και οι βάρδιες, ειδικά το βράδυ, μέσα στη σκηνή είναι πάρα πολύ δύσκολες. Φανταστείτε τώρα να βρέχει συνεχόμενα με κρύο η θερμοκρασία να φτάνει στους 3 βαθμούς Κελσίου το βράδυ στο Πλωμάρι. Πώς διατηρούνται εκεί στις συνθήκες οι αστυνομικοί μέσα στη σκηνή. Και η απορία και σε εμάς προς την ηγεσία του αστυνομικού τμήματος εδώ στη Λέσβο είναι για το αν υπάρχει κάποιος χώρος να στεγαστούν, ακόμα και στο Δημαρχείο Πλωμαρίου, όπου υπάρχει Δημαρχείο Πλωμαρίου εκεί, αλλά και σε κάποιο κοντέινερ, γιατί δεν ήταν το κοντέινερ και έστω τη σκηνή αυτή. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση από την αστυνομική. Γιώργο Στεφάνο, καμία ερώτηση. Οι λαφρομετανάστες στο νησί έχουν θέρμανση. Φυσικά και έχουν. Ο λαφρομετανάστης έχει όλες τις ανέσεις στο νησί. Τις έχει. Ο Έλληνας αστυνομικός στο σκηνή και ο λαφρομετανάστης στη κλειδί. Πρώτα απ' όλα, Φίλιππε, συγγνώμη, να ακούσουμε τις καταγγελίες. Τι είπες, Γιώργο Στεφάνο, δεν σε άκουσα. Πλέον οι συνθήκες εδώ στη Μυτιλίνη των μεταναστών έχουν καλυτερεύσει πάρα πολύ. Μένουν σε κοντέινερ οι πιο πολλοί μετανάστες. Περίπου 2.500 είναι εκτός κοντέινερ στις σκηνές. Αλλά οι περισσότεροι μένουν μέσα σε κοντέινερ με θέρμανση κανονικά τα πάντα. Μια χαρά. Είναι και ο αστυνομικός στο αντίσκηνο. Είναι και θέμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας της ζωής των αστυνομικών εκεί. Των ίδιων των αστυνομικών. Βέβαια. Είναι δυνατό τώρα να... Τι προστασία έχουν εκεί που μένουν. Δεν μένουν, κάνουν τη βάρδιά τους, αστυνομικό τμήμα είναι. Ναι, αυτό. Δεν είναι για να μείνουν, για να κοιμηθούν. Ναι, δεν μπορεί όμως να είναι. Για κάτι δουλειά τους είναι εκεί. Κινδυνεύουν. Το αστυνομικό τμήμα είναι αυτό. Είναι, κάνουν αναβάρδια την... δουλειά που λέτε για να φυλάξουν τις κατοικίες οι οποίες έχουν σημαθεί με πόλη την νησί μας μετά την κατολίσθηση. Αγαπητέ κύριε Στεφάνο μου, μία ερώτηση σας παρακαλώ. Το Πλωμάρι είναι μια πολύ μικρή περιοχή εντός ή εκτός εισαγωγικών. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην βρέθηκε αυτός ο χώρος? Μας είπατε κάτι για το Δήμαρχο, για το Δημαρχείο.
Πώς λοιπόν αφήνουν τους αστυνομικούς σε ένα αντίστοιχο. Που κάναμε στην ηγεσία εδώ του αστυνομικού διεθνής Βόρειο Αιγαίου, μας δήλωσε ότι αυτή η δράση είναι προσωρινή και από κάποιον υπεύθυνο της Λέσβου ακούσαμε ότι η σκηνή έχει στηθεί δίπλα στα μη κατοικήσιμα σπίτια. Καθώς τα είναι άνθρωποι μαζί από τα μη κατοικήσιμα σπίτια. Αυτή βέβαια η απάντηση δεν έφτασε, γιατί γελούσαμε που το ακούσαμε, γι' αυτό και δημοσιεύσαμε την. Γιώργο Στεφάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα εδώ θα μιλήσω. Σαν λαϊκός ολόκληρος συναγερμός, καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την υποστηρία στάξη εννοείται, έτσι, να επιληφθεί αμέσως και να τακτοποιηθεί το θέμα. Θα γίνουμε, έχουμε γίνει διεθνώς δρασίλοι. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τι πράγματα είναι αυτά. Πάμε τώρα, να δούμε τώρα γιατί γίνεται χαμός και στη Βουλή. Τι έγινε, παιδιά, η Ντόρα Μπακογιάννη τάχωσε στον Καμένο και γίνεται ο χαμός, το καλύτερο.